Πελεκάνο τραβιέται στην γραμμή, βάζει το σώμα του ο Χέλμη, αφήνει το παιχνίδι ο κ. Μοσχής να συνεχιστεί. Το γύρισμα του Πελεκάνου δεν μπόρεσε από κοντά ο Σαπαλίδης να κάνει την προβολή. Απομάκρυση του Διακοηλία πάνω στον Θεοδοσίου. Λάθος τώρα από τους ποδοσφαιριστές της Καταβιάς, το σούτι μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από τον Λιβανίου. Τελείως Στεριόπουλος προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Σαπαλίδη, όμως το τέρμα είναι ως μη γενόμενο, καθώς ο έμπειρος επιθετικός της Καταβιάς υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση από τον κύριο Σαρή. Πιέζει ο Κούτσι και τα καταφέρει να αποσπάσει την μπάλα από τον Σιαπέρα και τώρα ο Κούτσι θέλει να βγάλει στην πλάτη της άμυνας στον Σαπαλίδη. Γρήγορη επέμβαση από τον Καμπόσο, ο οποίος θα βγει όμως πάρα λίγο η μπάλα να του παίξει άσχημο παιχνίδι, καθώς κόντραρε πάνω στον Σαπαλίδη. Πάλι Δράμης. Τροφοδοτήσει το Στεριόπουλο που κινείται στην πλάτη του Κόκα. Το κοντρόλ από τον Στεριόπουλο. Το γύρισμα. Σαπαλίδης από κοντά στο δοκάρι. Έρχεται στην επαναφορά ο Πελεκάνος και θα κάνει το 0-1. Ο Δράμης με νέα μπαλιά θα τροφοδοτήσει τον Στεριόπουλο. Ίδια φάση με εκείνη του πρώτου τέρματος. Ο Στεριόπουλος θα κάνει το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι πάνω στη γραμμή. Θυμίζουμε ότι ωραία κεφαλαία να δούμε τώρα από τον Σαπαλίδη για τον Στεριόπουλο. Απέναντι εκείνος από τον Καμπόσο καλυπτότανε. Τώρα θα κατεβάσει ο Λιβανίου. Ο Λιβανίου, ο οποίος θέλει να ανοίξει για τον Χιμονέτο. Θέλουν να παίξουν δύο ποδοσφαιριστές. Προλαβαίνει Τσιμπάι ο Λιβανίου. Θέλει να πατήσει η περιοχή του σού του Λιβανίου στην αγκαλιά του Δελή. Με αντοπίστηκε πλέον στην δεξιά πτέρυγα. Ο Στεριόπουλος, ο οποίος τώρα συνεργάζεται με τον Πάπα, πατάει περιοχή. Το γύρισμα του Στεριόπουλου, Σαπαλίδης από κοντά 0-2. Η Καταβιά στο 41ο λεπτό διπλασιάζει τα τέρματά της. Σκόρερ τον Σταύρο Σαπαλίδη. Τελέστηκε το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι από μακρύνου Νικολαίδη στο γυριστό και τον Σαπαλίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά. Οι Κεντρομαύροι, οι οποίοι έχουν κερδίσει πλάγιο σε αυτά τα πρώτα λεπτά, το οποίο εκτελείται για τον Πάπα. Πάπα θα δει τον Γούλα, η σέντρα του Γούλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά τον Σαπαλίδη σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Στεριόπουλος, ο οποίος όμως θα στοχίσει και πάλι. Στο ντέρμπι αυτού του ομίλου, το παρακολουθείτε και αυτό ζωντανά μέσα από το XX Sports, οι Πάνθηρες προηγούνται με 2-0 του Εθνικού Αρχίπαλου. Ο Στεριόπουλος απέναντι από τον Καμπόσο όμως θα σημαδεύσει το δοκάρι. Πάπα είναι αυτός ο οποίος εκτελεί απευθείας η εκτέλεση. Ωραία επέμβαση στη γωνία του από τον Καμπόσο, ο οποίος παραχωρεί κόρνερ. Αφήνει αυτή τη φορά ο Πάπα την εκτέλεση και το Στεριόπουλο, ο οποίος όμως τώρα θα καταφέρει να πετύχει ένα πανέμορφο τέρμα. Έχασε τα εύκολα, βάζει συνέχεια ένα δύσκολο και φοβερό τέρμα ο Χρήστος Στεριόπουλος στο 58ο λεπτό. Προβάδισμα τριών τερμάτων για την Καταβιά. Διατηρεί την κατοχή. Τώρα θα γίνει η σέντρα σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Σαλαμαστράκης. Ωραίο τακουνάκι από τον Πελεκάνο και ο Σαλαμαστράκης από θέση center for. Θα κάνει το 0-4 για την Καταβιά. Τελείο Κούτσι, μπάλα στο τείχος, θα βγει από την αιστεία του, θα χάσει ο Εσάι. Παρ' όλα αυτά θα καταφέρει να απομακρύνει με υπερένταση συνέχεια. Πάσαμε στόχο τον Πελεκάνο, ο οποίος θα μπει στην πορεία της μπάλας, θα περάσει και από κοντά θα ευστοχίσει για το 0-5. Για τον Τσίγκο, η απομάκρυνση του Τσίγκου για τον Κούτσι, ο οποίος καλύπτεται, θέλει να βγάλει σε θέση βολής τον Πελεκάνο. Ο Πελεκάνος συμπάει πρώτου Εσάι, η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίχτυα αφού παρεμβαίνει ο Νικολαίδης.